Για άλλη μια φορά στον αγαπημένο μας πια χώρο εδώ του Άλσους, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ των Ιωνικών Γιορτών, που κάθε χρονιά η Δημοτική Αρχή μας παραχωρεί μια βραδιά για να σας παρουσιάσουμε ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού, του ποντιακού πολιτισμού και όχι μόνο. Γιατί φέτος στείνουμε γέφυρα πολιτισμού, όπως θα γνωρίζετε οι περισσότεροι, με την αγαπημένη μας την ακριτική Κάρπαθο. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους σας, αλλά ιδιαίτερα τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Σταύρο Τζουλάκη που είναι κοντά μας, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Βαγγέλη Χατζαντουριάν, ο οποίος πραγματικά έχει ανεβάσει ιδιαίτερα τον πύχη του επίπεδου πολιτισμού στην πόλη μας, σε εποχές ιδιαίτερα που έχουμε μεγάλη ανάγκη από χαμόγελο και ελπίδα. Ευχαριστούμε επίσης τον αγαπημένο φίλο και μέλος πια του Συλλόγου μας, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Αθανασίου, τον Άσο, που είναι κοντά μας. Επίσης, μας θυμάμαι την παρουσία του, ένα εκλεκτό μέλος μας, από τότε που ήταν, επιτρέψτε μου, συνδικαλιστής, σήμερα είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Χρήστος Κατσότης, με την ιδιότητα του πατέρα των παιδιών μας, γιατί τα παιδιά του είναι βασικά στελέχη των μουσικών μας και των χορευτικού μας. Είναι επίσης κοντά μας ένας αγαπημένος φίλος του Συλλόγου, συμπατριώτης μου, ο πρώην αντινομάρχης, ο κύριος Χάρης Πασβαντίδης. Τον ευχαριστούμε θερμά. Από τη Δημοτική Αρχή μας τιμούν επίσης με την παρουσία τους η Δημοτική Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος, η κυρία Δελιγιάννη, που είναι και πρόεδρος των Υπηρωτών, ο επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης, ο κύριος Νίκος Στέφος, ο κύριος Θόδωρος ο Καστόρης, που κάνει πολύ σπουδαία δουλειά εκεί στα ΚΑΠΗ, η πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας, η κυρία Γαλανοπούλου, η Νόρα, Δημοτική Σύμβουλος επίσης. Επίσης είναι κοντά μας πολλοί πρόεδροι σωματείων και αντιπρόσωποι σωματείων, όπως ο αγαπημένος φίλος του Συλλόγου, ο κύριος Νίκος Γαβράς, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Γαβράδων, ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος των Κυλκισιωτών, ενός πολύ αγαπημένου συλλόγου, με τον οποίο θα έχουμε και μία εκδήλωση αντιφασιστική στον Άγιο Δημήτριο, σας το λέω από τώρα, την Κυριακή στις 3 του Νοέμβρη.
και νομίζω ότι ιδιαίτερα στους καιρούς μας είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε ένα ευρύ αντιφασιστικό μέτωπο και να πολεμάμε το μίσος που προσπαθούν κάποιοι να καλλιεργήσουν με όλα τα μέσα. Είναι επίσης κοντά μας ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Κριτών, ο κύριος Γιάννης Σοτσούμος, και τον ευχαριστούμε θερμά. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νέος Μήνης, ο κύριος Παντελής Καλογρίδης, τον ευχαριστούμε θερμότατα. Και είναι μαζί μας και η γλύπτριά μας, η κυρία Ελισάβετ Βάλβη, που έχει φιλοτεχνήσει το θαυμάσιο μνημείο μας εκεί στην πλατεία γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού, που πλέον είναι και τα γραφεία μας. Είναι κοντά μας επίσης ένας αγαπημένος φίλος του Συλλόγου, δημοτικός σύμβουλος που μας διευκολύνει πάρα πολύ στη δουλειά μας, ο κύριος Παναγιώτης Γιατζίδης, και τον ευχαριστούμε θερμότατα γι' αυτό. Είναι όμως κοντά μας και ένας πολύ αγαπημένος μας σύλλογος από ένα μοναδικό τόπο της πατρίδας μας, γιατί σας είπα ότι εμείς αγαπάμε όλη την Ελλάδα και θέλουμε αυτά τα διαμαντάκια, τις πολύτιμες ψηφίδες του πολιτισμού μας, να τα αναδεικνύουμε. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα τυχεροί που σήμερα έχουμε κοντά μας ένα σύλλογο από την Όλυμπο ή Έλυμπο της Καρπάθου, από τα ακριτικά Δωδεκάνησα, μία μοναδική κυβωτό διάσωσης του πολιτισμού. Όσοι ασχολείστε με την παράδοση, είμαι σίγουρη ότι θα έχετε ακούσει για αυτό το μοναδικό χωριό, που είναι μοναδικό δείγμα όχι στην Ελλάδα, όχι στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι εκεί τηρούν τα ήθη και τα έθιμα ακόμα και φορούν τις παραδοσιακές τους φορεσιές, ιδιαίτερα οι γυναίκες, στην καθημερινή τους ζωή, παρακαλώ. Ακόμα και όταν κατοικούν, ιδιαίτερα σε μεγάλη ηλικία, όταν κατοικούν στην Αθήνα και στον Πειραιά, αν κατέβετε στον Πειραιά και δείτε κάποιες κυρίες ντυμένες με υπέροχη υφαντή φορεσιά, σκούρα και μαντήλα, αυτές είναι οι ελυμπίτισες, που το λένε με πολύ μεγάλο καμάρι. Σήμερα λοιπόν έχουμε κοντά μας την πρόεδρο του Συλλόγου των Ελυμπητών που εδράζει στον Πειραιά, την κυρία Σοφία Κανάκη Πρωτόπαπα. Θα την παρακαλέσω θερμά να έρθει κοντά μας. Η κυρία Σοφία Κανάκη Πρωτόπαπα είναι διδάκτορας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδεβέργης, αλλά είναι και μία εργάτρια της λαογραφίας, γιατί ασχολείται από τα παιδικά της χρόνια, πολλά χρόνια σαν δασκάλα στην Όλυμπο και αργότερα σαν σχολική σύμβουλος εδώ στην Αθήνα, στον Πειραιά. Με την κυρία Κανάκη λοιπόν Πρωτόπαπα θα σας ταξιδεύσουμε στην πατρίδα μας, γιατί οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα στα διάφορα μέρη της Ελλάδας μας δεν ενδιαφέρουν και τόσο. Λοιπόν, η κυρία Κανάκη θα μας ξεκινήσει με μια μικρή ιστορική αναδρομή για την Κάρπαθο και στη συνέχεια θα ξεδιπλώσουμε μαζί το κουβάρι της παράδοσης των ηθών και εθίμων. Κυρία Πρωτόπαπα, παρακαλώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο του Συλλόγου Μαύρη Θάλασσα για την ευκαιρία που μας έδωσε να συμμετέχουμε στην απόψινή εκδήλωση. Κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Η Κάρπαθος είναι το δεύτερο σε μέγεθος νησί των Δωδεκανήσων μετά τη Ρόδο και βρίσκεται βορειοανατολικά της Κρήτης. Η Όλυμπος είναι το βορειότερο χωριό της που ανήκει το 1 τρίτο της έκτασης όλου του νησιού, μη συμπεριλαμβανόμενης της Αρίας. Η ιστορική έρευνα έδειξε ότι τα νησιά του Αιγαίου και συνεπώς και η Κάρπαθος κατοικήθηκαν στην νεολιθική εποχή. Σύμφωνα με τον Μιχαηλίδη Νουάρο, οι πρώτοι κάτοικοι της Καρπάθου ήταν οι Αιτεόκρητες, δηλαδή οι αυτόχθονες Κρήτες που απήκησαν στα άλλα νησιά. Το 1400 π.Χ. ήρθαν οι Μικηναίοι και 200 χρόνια αργότερα οι Δωρείς. Είναι βέβαιο ότι στο εμπόριο που διενεργείται μεταξύ Κρήτης, Μικράς Ασίας και Λιδικής Παραλίας, τα νησιά Κάσος, Κάρπαθος, Ρόδος ήταν η γέφυρα ιδιαίτερα για τις μικρασιατικές ακτές. Γι' αυτό υπάρχει η άποψη ότι η ετυμολογία του ονόματος της Καρπάθου έχει σχέση με την ονομασία Μικρασιατικού χορού και ότι ο τύπος Κράπαθος που απέδωσε ο Όμηρος δημιουργήθηκε χάριν της ανάγκης του μέτρου, όπως συνέβαινε και σε άλλες περιπτώσεις. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, η Κάρπαθος έλαβε το όνομά της από το δηλητηριώδες
και λινόδες φυτό από όπου παράγεται το πασίγνωστο καρπάθιο νήμα που δημιουργεί μετά την ύφανσή του είδος λεπτού υφάσματος. Με την πρώτη άποψη της μικρασιατικής προέλευσης του ονόματος της Καρπάθου συνηγορεί και η προέλευση του ονόματος της Ρόδου, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να προέρχεται από το άνθος, αλλά από το αλλορόδι της κεντρικής Μικράς Ασίας. Όσο για το όνομα Έλυμπος, υπάρχει μεταξύ των άλλων και στην Ιωνία, ανατολικά της Σμύρνης. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Όλυμπος έχει κάτι κοινό με τον Παρθενώνα. Έχει ιωνική αρχιτεκτονική και δωρική κατασκευή. Η Κάρπαθος ονομαζόταν και Παλαινία Κάρπαθος ή Τετράπολης. Σύμφωνα με το Στράβωνα και τις επιγραφές, τέσσερις ήταν οι πόλεις της. Βρικούς, Μύσηρος, Αρκεσία, Ποσίδιον και όνομα είχε αξιόλογο αφού και το πελάγι το όνομα γένετο. Δηλαδή είχε σπουδαίο όνομα αφού και το πέλαγος πήρε το όνομά της. Στην ελληνική μυθολογία βρίσκομαι την Κάρπαθο να παίζει ρόλο στη δημιουργία του κόσμου και των θεών. Εδώ γεννήθηκαν οι Τιτάνες, απόγονοι του ουρανού και της Γαίας. Και από τους δύο Τιτάνες, Κρόνο και Ρέα, γεννήθηκαν ο Ζεύς και οι άλλοι θεοί του Ολύμπου, όπως η Ήρα, η Δήμητρα και ο Ποσειδών. Το ότι με τον θεό της θάλασσας Ποσειδώνα σχετίζεται η Κάρπαθος, το μαρτυρεί η ονομασία μιας από τις τέσσερις πόλεις της, το Ποσίδιον, και ο ναός του Πορθμίου Ποσειδώνος, κοντά στο στενό πορθμό που χωρίζει τη Σαρία από την Κάρπαθο, στην πόλη Μύσηρο, και ο οποίος αναφέρεται στις επιγραφές μεταξύ των άλλων και στο δωρικό ψήφισμα. Η Κάρπαθος ισχύει και ως πατρίδα του Προμηθέα, που όπως μας πληροφορεί ο Ισίωδος, έκλεψε το φως από το Δία και το έφερε στη γη, βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των πολιτισμών. Η Κάρπαθος, όπως η Ρόδος και η Κος, ανήκει στη Συμμαχία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, με κέντρο τη Δήλο εναντίον των Περσών. Όταν ο Αριστίδης επέβαλε στους συμμάχους φόρο για τη συντήρηση του στόλου, οι κάτοικοι της Αρίας μεταξύ των άλλων Καρπαθίων αναφέρονται να πληρώνουν αυτόν τον φόρο. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, η Κάρπαθος ήταν στο πλευρό των Αθηνών. Για τα Βυζαντινά χρόνια, μαρτυρούν οι ναοί και ένα πολιτισμικό μέρος αυτού του τόπου. Αρκεί να αναφερθεί ότι η Αγία Σοφία είναι κτισμένη σε παλαιότερο ναό βασιλικής που χρονολογείται τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα και βρίσκεται στην Νήσυρο, τη μια από τις τέσσερις πόλεις της Καρπάθου, στο νησί Σαρία. Μετά τη διαίρεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Κάρπαθος ανήκει στο ανατολικό τμήμα, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσα στο 5ο και 10ο αιώνα, υπό την πίεση των επιθέσεων των Σαρακινών και των Αράβων, έκτισαν οι Καρπάθοι τα καινούργια χωριά για να προφυλαχτούν και έτσι θεμελιώθηκε και η Όλυμπος και λίγο αργότερα το Διαφάνι. Μετά την πτώση του Βυζαντίου το 1204, η Κάρπαθος περιήλθε στους Βενετσιάνους και λίγο χρόνο στους Γενοβέζους και τους υπόδες της Ρόδου, γι' αυτό και το όνομα Σκαρπάντο. Το 1537 οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Ρόδο και την Κο και λίγα χρόνια αργότερα την Κάρπαθο. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως η Κάρπαθος ελευθερώθηκε το 1823, αλλά το 1830 οι τρεις δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία με το πρωτόκολλο του Λονδίνου αντάλλαξαν τη Δωδεκάνησο με την Εύβοια και την έδωσαν στη Τουρκία. Το 1912, την περίοδο του Ιταλοτουρκικού πολέμου, ήρθαν οι Ιταλοί ως ελευθερωτές και το 1943 οι Γερμανοί ως υποστηριχτές των Ιταλών για να επαναστατήσει εν τέλει Κάρπαθος στις 5 Οκτωβρίου του 1944 και να τους εκδιώξει, να δεχθεί όμως τους Άγγλους ως εθνοσωτήρες μέχρι το 1948 που έγινε η ενσωμάτωση. Την περίοδο εκείνη, σε ό,τι αφορά το δικό μας το χωριό, την Όλυμπο, βασανίστηκαν πολλοί συμπατριώτες μας. Άλλοι φυλακίστηκαν και κάποιοι πλήρωσαν με τη ζωή τους την αντίστασή τους αυτήν, όπως ο Μανώλης Παπαμανώλης. Εθεώρησα σκόπιμο να κάνω αυτή τη σύντομη ιστορική αναδρομή, φτάνοντας πολύ βαθιά στις ρίζες του πολιτισμού μας, για τον οποίο εμείς οι Δωδεκανήσοι και ειδικότερα οι Καρπάθοι είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Πάνω απ' όλα είχαμε δημοκρατικές διαδικασίες από τα πανάρχια χρόνια, αφού όπως μαρτυρούν οι επιγραφές ψηφίζαμε τους αντιπροσώπους όλου του κοινού των Καρπαθίων, σύμπαντος του Δήμου, και αυτοί ήταν από την Νήσυρο και τη Βρουκούντα.
πόλεις και οι δύο της περιοχής της σημερινής Ολύμπου, ακόμη και για θέματα συμβιβασμού μεταξύ δύο πόλεων. Μεταφερθήκαμε έτσι νοερά σε έναν τόπο με μεγάλη ιστορία και βαριά κληρονομιά, που λόγω της απομόνωσης, ιδιαίτερα του βόρειου μέρους του νησιού μας, παραμένει αυθεντική σε πολλά της τμήματα, γιατί μέσα σε αυτό το πέρασμα των χιλιετηρίδων άλλαξαν και κάποια πράγματα, είτε υπό την επιρροή των κατακτητών, είτε με την μετανάστευση και τον επαναπατρισμό αργότερα, είτε λόγω της επιρροής του τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Εκείνο που είναι άξιο θαυμασμού είναι η επιλεκτικότητα των ανθρώπων αυτού του τόπου. Ό,τι δηλαδή μπόρεσαν, παρά τις ανδείξωες συνθήκες που εμφανίστηκαν κατά καιρούς, να διατηρήσουν ό,τι άξιζε να διατηρηθεί και να το παραδώσουν ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Φίλοι, εγώ δεν σας θα σκουράσω, γιατί σε άλλες εκδηλώσεις σας έχω πει πολλά για την ιστορία. Θα αρκεστώ μόνο να πω ότι 3.000 χρόνια πριν τουλάχιστον έφυγαν από τη Μητροπολιτική Ελλάδα πολλοί άπικοι, πέρασαν απέναντι και δημιούργησαν τις υπέροχες αυτές αποικίες της Ιωνίας και αργότερα στα παράλια του Εύξηνου Πόντου, ξεκινώντας από τη Σινόπη, Κερασούντα, Τραπεζούντα, και δημιούργησαν ένα λαμπρό πολιτισμό ο οποίος μας έχει δώσει τόσα λαμπρά δείγματα που μέχρι σήμερα μπορούμε να καμαρώνουμε γι' αυτά. Η ιστορία των ποντίων δυστυχώς δεν διδάσκεται στα σχολεία, το έχουμε ξαναπεί. Όμως εμείς την αναδεικνύουμε, τη διδάσκουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας αύριο μεθαύριο. Μέσα από το Βυζάντιο φτάσαμε στο σήμερα, ξεριζωμένοι μετά το 1922, όμως κρατάμε γερά και στείνουμε τη γέφυρα πολιτισμού των παραδόσεων και των ηθών μας με την αγαπημένη μας Όλυμπο. Και έτσι τώρα η κυρία Πρωτόπαπα θα μας μιλήσει για τα έθιμα της Καρπάθου. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε ήθη, έθιμα και παραδόσεις και να ανιχνεύσουμε ομοιότητες μεταξύ των Ολυμπιδών Καρπάθου και των Ποντίων. Ας ξεκινήσουμε από την 1η του Σεπτέμβρη που λέγεται και Αρχιχρονία, αφού είναι η αρχή του εκκλησιαστικού και του γεωργικού έτους, μια που βρισκόμαστε ακόμη σε αυτόν τον μήνα. Την παραμονή λοιπόν αυτής της μέρες, οι κοπέλες του χωριού πηγαίνουν να φέρουν νερό από τη βρύση και να γυρίσουν χωρίς να μιλήσουν, γι' αυτό λέγεται και αμύλητο νερό, και να το ρίξουν στην εξώπορτα και στα σκαλιά. Αν συναντήσουν στολισμένη γυναίκα είναι καλό, αν όμως συναντήσουν μαυροφόρα είναι κακός ιονός. Επίσης, σπάνε ένα ρόδι στη μεσαία του σπιτιού και κρεμάζουν στα θόρια στο καμαροσάνιο, δηλαδή στο σανίδι πάνω από την είσοδο στο σουφά. Πολλά κοινά έθιμα στο Σεπτέμβρη. Εμείς οι Πόντοι τον Σεπτέμβρη τον λέμε Σταυρίτε, από την σπουδαία γιορτή του Σταυρού. Έτσι κι εμείς τη θεωρούμε την αρχή του εκκλησιαστικού χρόνου. Οι Πόντιοι ξυπνούσαν πολύ πρωί, προσεύχονταν και πήγαιναν να δουν τον ναό της ενορίας τους και προσπαθούσαν να δουν κάποιο καλό άνθρωπο ή αθώα παιδιά για να πάει καλά η χρονιά, όπως είπαμε. Ο παπάς έκανε αγιασμό στα σπίτια, εξού και ένα πολύ γνωστό δίστιχο, «Στάμαν σταυρίταν είδασε, καλόν να εν ιδέας», δηλαδή «σε είδα του Σταυρού και η εμφάνισή σου μακάρι να είναι καλή». Στις 8 του Σεπτέμβρη οι Πόντιοι έκαναν σε πολλά μέρη πανηγύρια για το γενέθλιο της Θεοτόκου και όπως είπαμε στις 14 του Σεπτέμβρη πανηγύριζαν πολλές εκκλησίες και υπήρχαν πολλές στον Πόντο. Τον Οκτώβριο παλαιότερα έσφαζαν τους χείρους. Την εποχή που το χωριό δεν είχε ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα και ως εκ τούτου δεν υπήρχαν ψυγεία, κατάφερναν με τους τρόπους Παρασκευής να συντηρούν τα παράγωγα του κρέατος για όλον τον χρόνο. Μόνο το σηκώδι το μαγείρευαν και το μοίραζαν. Από το λίπος έφτιαχναν τη μήλα και τα ποτσικνία, δηλαδή μικρά τεμάχια του λίπους που δεν έλειωναν. Από το αποτριχωμένο δέρμα έφτιαχναν τα σιρήμια που τα μαγείρευαν κόβοντάς τα σε μικρά κομμάτια με ρεβίθια. Το κρέας το έκαναν καβρουμά και τον μαγείρευαν όπως εμείς σήμερα το φρέσκο κρέας. Τα ένδερα τα αποξήρεναν αφού τα καθάρισαν και τα γέμιζαν με ρύζι. Το κεφάλι το έκαναν πηχτή. Ακριβώς, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Θυμάμαι ο παππούς μου που έλεγε
περάνω με το σιμογκόν, με καβουρμάν, ακριβώς έτσι το λέγανε. Όμως εμείς στον Πόντου είχαμε και πολλά αμπέλια. Ήταν λοιπόν ο Οκτώβρης, ο Τριγωμηνάς, με την ευκαιρία του τρίγου διοργανώνονταν πάρα πολλά παραδοσιακά γλέντια. Τον Δεκέμβριο, την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τα παιδιά ψάλλουν τα κάλαντα γυρνώντας σπίτι-σπίτι. Εμείς το Δεκέμβρη το κάνουμε ακόμα και τώρα. Όσοι είστε μέλη μας θα το ξέρετε. Παραμονή λοιπόν των Χριστουγέννων, λέμε τα ποντιακά παραδοσιακά κάλαντα, την επικρατούσα εκδοχή να το πω έτσι, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά παραδοσιακά και βυζαντινά κάλαντα σε διάφορες περιοχές του Πόντου. Το ίδιο κάνουμε και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ξεκινάει από το 12ήμερο ένα έθιμο που λέγονται μομογέρια, μόμος, έτσι, μίμηση πράξεων, που έχουν σκοπτικό περιεχόμενο. Ξεκινάει λοιπόν το 12ήμερο, το έθιμο των μομόγερων και περιοδικά σε πολλά μέρη του Πόντου έφτανε μέχρι και τις Απόκριες. Έχουν και στην Κάρπαθο κάποιο ανάλογο έθιμο. Ντύνονταν δηλαδή άλλος γιατρός, άλλος παπάς, άλλος μπέης, γιατί διακομωδούσαν κυρίως και τους Τούρκους, και με αφορμή το δρόμενο αυτό έμπαιναν μέσα στα ποντιακά σπίτια οι νέοι και έτσι μπορούσαν να δουν και τα κορίτσια, τις αγαπημένες τους, έτσι ήταν μια καλή ευκαιρία αυτή. Την 1η Ιανουαρίου τηρείται το έθιμο του Ποταρικού. Δηλαδή ένα παιδί που έχει και τους δύο γονείς του έρχεται πολύ πρωί στο σπίτι, πριν προλάβει να έρθει άλλος επισκέπτης, φέρνει μια πέτρα και λέει «Όπως βαρεί η πέτρα, να βαρεί το καλό και το μάλαμα μέσα στο σπίτι». Πριν καθιερωθεί η βασιλόπιτα, το νόμισμα το έβαζαν μέσα σε τηγανίτες. Την παραμονή των φώτων ψάλλονται από τα παιδιά τα κάλαντα των φώτων. Με τον αγιασμό που γίνεται την παραμονή των φώτων, δηλαδή των μικρών αγιασμών όπως το λέμε, ρανδίζουν παντού, στα μετόχια, τις ελιές, τα σφαχτά, τις λατσίες, τις βάρκες, τις άλωνες. Τα Θεοφάνεια είχαμε και εμείς παραδοσιακά κάλαντα βέβαια. Την παραμονή των Θεοφανίων νίστευαν και έπρεπε να συμφιλειωθούν με όσους είχαν μαλώσει. Αυτό το νόημα είχαν τα Θεοφάνεια. Την ημέρα των Θεοφανίων μάλιστα μαγείρευαν ένα παραδοσιακό φαγητό, το κεσκέκ, δηλαδή κοπανισμένο σιτάρι με χωριάτικη κότα. Την πρώτη ημέρα του Μάρτη τα παιδιά φορούν ένα βραχιολάκι φτιαγμένο από κόκκινη και άσπρη κλωστή για να μην τα κάψει ο ήλιος. Το κόβουν τη Μεγάλη Παρασκευή και το αφήνουν στον επιτάφιο. Συνήθως τον Μάρτη πέφτουν οι Απόκριες. Γιορτάζονται τρεις Κυριακές, η Προφωνή, η Κρεατινή και η Τυρινή. Γλέντια παλαιότερα γίνονταν και τις τρεις, αλλά τα πιο μεγαλοπρεπή είναι αυτά της Τυρινής και της Καθαροδευτέρας. Οι καμουζέλες, δηλαδή μασκαράδες, είναι όλο άντρες που ντύνονται. Όμως άλλοι φουστανελάδες, άλλοι κόρες, ένας γριά, ένας γέρος, ένας γιατρός, και με συνοδεία παραδοσιακών οργάνων επισκέπτονται τα σπίτια τραγουδώντας μαντινάδες με τον καμουζελιάρικο σκοπό που τραγουδιέται μόνο τις Απόκριες, γι' αυτό λέγεται και Αποκριάτικος. Και στην αυλή κάνουν το δρόμενο του άρρωστου γέρου που τον κλαίει η γριά και προσπαθεί να τον γιατρέψει ο γιατρός. Όλοι φορούν μουργούνες, δηλαδή προσωπίδες, για να μην γνωρίζονται και συνεχίζουν με χορό. Τα εδέσματα των Απόκριων είναι την Κρεατινή κρέας, την Τυρινή μακαρούνες με τσίκνωμα και την Καθαροδευτέρα νηστίσιμα, γυαλόχορτα, κορφές, βρεμένα κουκιά, ελιές, λαχανόπιτες, θαλασσινά. Παλαιότερα τα περισσότερα ανδρόγυνα ανακοινώνονταν τις Απόκριες. Τον ερχομό της Άνοιξης οι Πόντιοι τον γιόρταζαν με το έθιμο του χελιδονίσματος. Τα μικρά παιδιά περιέφεραν ένα ομοίωμα ξύλινο χελιδονιού που το έφτιαχναν με τέτοιο τρόπο ώστε να κουνάει τα φτερά του. Περιέφεραν αυτό το ομοίωμα στα διάφορα σπίτια και εκεί οι νοικοκυρές τους καλωσόρισαν και τους φιλοδωρούσαν. Όσο αφορά τις καμουζέλες που μας είπε η κυρία Πρωτόπαπα, είναι αυτό ακριβώς που σας είπα, το έθιμο των μομόγερων. Το Πάσχα που τις περισσότερες φορές ως κινητή εορτή πέφτει τον Απρίλιο και λίγες φορές αρχές Μαΐου, έχει πολλά έθιμα. Το Σάββατο του Λαζάρου ψήνουν στο φούρνο τους αλαζάρους, ένα μακρόστενο κουλούρι με ένα καρύδι στο πάνω μέρος που συμβολίζει τον Λάζαρο. Τα παιδιά γυρνάνε στα σπίτια και λένε ένα ποιητικό κείμενο για τον Λάζαρο και οι νοικοκυρές τους δίνουν αυγά να τα βάψουν οι μητέρες τους τη Μεγάλη Πέμπτη να κάνουν τους πούλους και τα σταυροκούλουρα.
Τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα, κοπέλες δυμένες με την παραδοσιακή φορεσιά τραγουδούν το μυρολόι της Παναγίας μπροστά στον επιτάφιο. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα κτλ. Το πασχαλινό έδεσμα είναι αρνί γεμιστό στο φούρνο με ρύζι, τους πνεύμονες από τη σηκωταριά και όλα τα σχετικά. Η κορυφαία πασχαλινή γιορτή για την Όλυμπο είναι αυτή της λαμπρής Τρίτης, όπου οι εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και του Αγίου Ιωάννη μεταφέρονται από την Κεντρική Εκκλησία με θρησκευτική πομπή στο νεκροταφείο, όπου όλα τα μνήματα είναι ιδιαίτερα περιποιημένα για αυτή την ημέρα. Εκεί εναποθέτουν τις εικόνες στο πεζούλι, ο παπάς μνημονεύει σε όλα τα μνήματα, διαβάζοντας τα ονόματα των νεκρών, και οι συγγενείς τους μοιράζουν στον κόσμο γλυκά ή τυροκομικά ανάλογα με τις παραγωγές τους. Στη συνέχεια γίνεται περιφορά των εικόνων, ακολουθούν όλες οι οικογένειες που δεν έχουν πένθος με τις κοπέλες δυμένες με τις παραδοσιακές φορεσιές, σταματούν σε όλα τα εξοκλήσια που βρίσκονται στη διαδρομή μέχρι την επιστροφή στο πλατή, ψάλλοντας εκκλησιαστικούς ύμνους στο καθένα. Στο πλατή της εκκλησίας γίνεται το θρόνιασμα των εικόνων, δηλαδή εκείνος που θα δώσει τα περισσότερα χρήματα θα την εναποθέσει στη θέση της. Ακολουθεί γλέντι και χορός. Λέγεται ότι η περιφορά αυτή είχε πρωτογίνει μια χρονιά που ήταν μεγάλη ανομβρία, έβρεξε μετά και από τότε καθιερώθηκε ως έθιμα. Την Κυριακή των Βαΐων τα Ποντιόπουλα στόλιζαν καλαθάκια με βάγια και γύριζαν στα σπίτια ψέλλοντας τα ανάλογα κάλαντα, και βέβαια οι νοικοκυρές τους έδιναν αυγά και κερκέλαια, δηλαδή κάποια κουλουράκια, κουλούρες χωρίς σουσάμι. Τη βδομάδα του Πάσχα δεν έσπερναν γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα πρόκοβε το χωράφι. Επίσης τη Μεγάλη Παρασκευή μυρολογούσαν. Στα σπίτια όμως οι δικοί μας έλεγαν το μυρολόι της Παναγίας, ένα βυζαντινό, πολύ όμορφο μυρολόι. Την Κυριακή βέβαια της Ανάστασης έκαναν όλα τα έθιμα που έκαναν και στην Κάρπαθο αλλά και στην Ελλάδα, και επίσης οι δικοί μας αντί για τη λαμπρή Τρίτη σε πολλά μέρη του Πόντου, ιδιαίτερα στα Σούρμενα, είχαν την Κυριακή του Θωμά που ήταν η μέρα των νεκρών. Επέναν στα ταφεία, πήγαιναν δηλαδή στους τάφους, έθιμο που γίνεται μέχρι και σήμερα στα Σούρμενα εδώ στην Αθήνα, και εκεί αφού μνημόνευαν τους νεκρούς τους, στη συνέχεια έκαναν ένα μικρό γλεντάκι κερνώντας διάφορα εδέσματα, και έτσι πίστευαν ότι αναπαύονταν οι ψυχές των νεκρών. Τα πανηγύρια. Παλαιότερα γίνονταν πολλά πανηγύρια λόγω του ότι το χωριό ήταν πυκνοκατοικημένο, η κοινωνία κλειστή και ήταν ένας τρόπος και αυτός να διασκεδάζει ο κόσμος. Κάθε εκκλησάκι και πανηγύρι. Τώρα που ο περισσότερος κόσμος έφυγε, τα πάρδημα πανηγύρια γίνονται το καλοκαίρι και είναι αυτό της Παναγίας στις 15 Αυγούστου και του Αγίου Ιωάννη του Βουρκουντίτη 29 Αυγούστου, που γίνεται σε μια από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις του νησιού μας που προαναφέραμε, τη Βουρκούντα. Το εκκλησάκι βρίσκεται σε μια σπηλιά στην άκρη μιας μικρής χερσονήσου, όπου υπάρχουν πολλοί λαξευτοί τάφοι. Εκεί έχει στηθεί και ένα αντίγραφο του δωρικού ψηφίσματος που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο και είναι λίθινη πλάκα προς τιμήν του Σάμιου Ιατρού Μινόκριτου, που πρόσφερε τις υπηρεσίες του δωρεάν στους Βουρκούντιους για περισσότερα από 20 χρόνια. Στα πανηγύρια αυτά γίνεται λειτουργία, αρτοκλασία, τραπέζι για όλους τους πανηριώτες, γλέντι και χορός. Για μας θα σταθώ μόνο σε δύο πολύ σημαντικά πανηγύρια, παρόλο που γίνονταν πολλά. Ένα πανηγύρι που γινόταν με την ευκαιρία του Κλείδωνα τον Ιούνιο και γινόταν και ένα πολύ όμορφο έθιμο που αφορούσε κυρίως τα ελεύθερα κορίτσια. Στη Στάμνα τη Μεγάλη έβαζαν από ένα αντικείμενο χαρακτηριστικό. Ένα παιδί πρωτικάρ πρωτότοκος γέμιζε με νερό από 7 διαφορετικά πηγάδια και στη συνέχεια μια παντρεμένη γυναίκα έβγαζε ένα αντικείμενο και τυχαία κάποια κοπέλα έλεγε κάποιο δύστιχο περιπεκτικό. Όλο αυτό το παιχνίδι γμαλισμών ήταν η αρχή του πανηγυριού. Ένα πολύ σημαντικό επίσης πανηγύρι που γινόταν στον Πόντο και ακόμα και σήμερα εδώ στην Ελλάδα είναι το πανηγύρι του 15 Αύγουστου στην Παναγία του Σουμελά, που γιορτάζεται και πανηγυρίζεται σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν πόντοι. Σχετικά με την εθιμοτυπία θα πρέπει ακόμη να αναφερθούμε στα 7 και στο γάμο. Τα 7. Το έθιμο αυτό γίνεται σε 7 μέρες από τη γέννηση του μωρού.
Πιστεύετε ότι αυτό το βράδυ έρχονται οι μοίρες, η κλωθό, η λάχεση και η άτροπος και καθορίζουν τη ζωή του μωρού σύμφωνα με την αρχαιοελληνική αντίληψη. Γι' αυτό γίνεται η σχετική προετοιμασία με αλευρέα, κρυθαρένιο και σιδαρένιο αλεύρι και μυρωδικά σε ζεματιστό νερό με ένα λάκκο στη μέση του πιάτου όπου υπάρχει μέλι και σύγχρωμα. Σε ένα σινί, στρογγυλό τραπέζι με δύο χαμηλά πόδια, τοποθετούνται 4 πεσέτες, 4 πυρούνια, 4 πιάτα με αλευρέα, 4 κουλούρια και 4 αναμμένα κεριά, ένα για τον Χριστό, ένα για την Παναγία και από ένα για 2 άλλους Αγίους. Όποιο κερί σβήσει πρώτο, αυτός είναι ο προστάτης Άγιος του μωρού. Στη σκάφη όπου ήταν ακουμπισμένο το μωρό, ανάμεσα σε παραδοσιακά κενδύματα και μορουδιακά στολίδια, έριχναν χρήματα που τα έπαιρνε η μαμή. Με την αλευρέα πασάλιβαν τους παππούδες του μωρού. Ακολουθούσε γλέντι. Ο γάμος. Τα στοιχεία που ξεχωρίζουν τον Ολυμπίτικο γάμο από τους άλλους είναι τα κλαδιά, δηλαδή τα φρούανα, που θα ψηθούν τα ψωμιά του γάμου, τα φέρνουν νέες κοπέλες με συνοδεία λυροσάμπουν. Πριν πάρουν το γαμπρό στην εκκλησία, γίνεται γλέντι στο σπίτι του και ακολουθεί το λεγόμενο λάλημα, δηλαδή βήμα σημειωτών, με τραγούδι του λαλήματος και τη μουσική του νυφάτου. Επιστρέφουν στο σπίτι της νύφης με τα όργανα και πάλι τραγουδώντας λαλούν και την νύφη για την εκκλησία, αλλά δεν πρέπει να περάσει από τον ίδιο δρόμο. Μετά τη στέψη, οι συγγενείς του γαμπρού κρεμάζουν χρυσά στην νύφη και οι συγγενείς της νύφης στο γαμπρό. Ο ιερέας, οι οργανοπαίχτες και οι τραγουδιστές συνοδεύουν το αντρόγινο, παλαιότερα στη Κούφη, ένα μεγάλο σπίτι, σήμερα στο Μέγαρο, το οποίο είναι στολισμένο με τα πρικιά της νύφης και του γαμπρού που έχουν μεταφερθεί εκεί εν πομπή, δηλαδή με λάλημα, από τις προηγούμενες μέρες. Μετά το φαγητό ψάλλονται τροπάρια, τραγουδιούνται επί τραπέζια τραγούδια της τάβλας όπως τα λέμε και ακολουθεί γλέντι. Το πιο ωραίο σημείο αλλά και το πιο πρωτότυπο είναι την άλλη μέρα μετά το μεσημέρι που η νύφη σηκώνεται να κεράσει. Κρατά ένα μαστραπά και ένα ποτήρι συνοδευόμενη και από την κουμπάρα που κρατά τα γλυκά. Αρχίζει από τον πεθερό, αν δεν υπάρχει από τον αμέσως επόμενο συγγενή του γαμπρού και συνεχίζει με τους γονείς της, τους άλλους συγγενείς, το γαμπρό και όλους τους προσκεκλημένους. Ο καθένας που παίρνει το ποτήρι της νύφης πριν πιει πρέπει να τραγουδήσει αυτοσχέδιες μαντινάδες. Ο γαμπρός εκτός από το τραγούδι της δίνει και χρυσαφικό. Όταν τελειώσει το κέρασμα, σερβίρεται ο βαθσάς, τραγουδιούνται τραγούδια χωρίς όργανα, χορεύεται ο αρκιστής, χορός μονομαχίας μεταξύ δύο ανδρών από άποψη αντοχής για να κερδίσει ο πιο δυνατός την όμορφη κοπέλα και ακολουθούν ο πάνω χορός, ο ζερβός, ο κριτικός, ο κεφαλονίδικος, καλαματιανός και έτσι τελειώνει ο γάμος. Κάτι ακόμη που πρέπει να αναφέρομαι είναι το ιδίωμα του τόπου μας που προέρχεται αρχικά από την αρχαία ελληνική γλώσσα με περισσότερη τη δωρική επιρροή, αφού και οι επιγραφές στη δωρική είναι γραμμένες, αλλά και ενδοελληνικές επιρροές από άλλα νησιά, όπου συμπατριώτες μας πήγαιναν να εργαστούν και επέστρεφαν. Βέβαια, αναπόφευκτη είναι και η παρίσφρηση ξένων λέξεων από τις γλώσσες των κατακτητών, όπως τουρκικές και ιταλικές. Το ιδίωμα το συναντούμε και στη πληθώρα των δημοτικών μας τραγουδιών και στις αυτοσχέδιες μαντινάδες που λέγονται στα τοπικά γλέντια με τους σπάνιους σκοπούς μας. Σύμφωνα με τον Γιάννη Παυλίδη, έχουν διασωθεί 100 σκοποί για μαντινάδες και 20 μελωδίες τραγουδιών. Σε ό,τι αφορά τις φορεσίες, τη μουσική και το χορό, μπορείτε μόνοι σας να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, ατενίζοντας τους χορευτές, τις χορεύτριες και τους οργανοπαίχτες μας. Να πούμε μόνο ότι τα μουσικά μας όργανα είναι η λύρα, αρχαιοελληνικό έγχορδο όργανο, που η πρώτη της αναπαράσταση χρονολογείται το 3100 π.Χ. στη Μεγιδό του Ισραήλ, η δεύτερη σε ένα σφραγιδόλιθο από την Κνωσό της Β' Μινωικής περίοδου. Η τσαμπούνα που προέρχεται από τον αρχαιοελληνικό αυλό και το λαγούτο που είναι νεότερο αφού στην Όλυμπο ήρθε το 1927. Θεωρώ ότι οι Πόντοι και οι Ολυμπίτες διαπνέονται από έντονο πάθος να αγωνιστούν για να διατηρήσουν την πολιτιστική τους παράδοση και θα έλεγα ότι το πάθος αυτό στους Πόντιους είναι ακόμη πιο δυνατό λόγω του ότι βρίσκονται μακριά από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Αφού καλώ
καλωσορίσω και τον Αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού, τον κύριο Γιώργο Κρικρή, να σας πω να αφαιθείτε, έτσι να σας φυσήξει λίγο το αεράκι του Αιγαίου, γιατί τα παιδιά θα μας μεταφέρουν σε ένα μαγικό τόπο, στο Σελάι της Ελίμπου, εκεί που τύχη αγαθή με έφερε πριν περίπου 30 χρόνια. Είστε τυχεροί λοιπόν, γιατί τα παιδιά θα μας δώσουν ένα μοναδικό δείγμα παραδοσιακού γλεντιού. Θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί, ξεκινώντας από το Σιανό, λέγεται εσύ, επειδή τα βήματα είναι αργά, τον γονατιστό, επειδή γονατίζουν οι χορευτές την ώρα που χορεύουν, τον πάνω χορό, επειδή χορεύεται επί τόπου. Προφανώς αυτό προήλθε λόγω του ότι ήταν η χώρη στενή και ο κόσμος πολλής. Τον ζερβό, επειδή πηγαίνει από τα δεξιά προς τα αριστερά. Τον κεφαλονίδικο που φέρει το όνομα της καταγωγής του. Και τον αρκιστή, αυτόν που σας προανέφερα στην ομιλία που χορεύουν οι δύο για να διεκδικήσουν την αγαπημένη τους. Και εν τέλει τη σούστα που είναι ίδιος ο πάνω χορός, μόνο που τα βήματα γίνονται μπρος και πίσω. Στα όργανα παίζει τσαμπούνα ο Νίκος Κοντονικόλας, λύρα ο Νίκος Νικολάου, λαούτο ο Ανδρέας Φασάκης. Την ευθύνη του μπαλέτου μας είχε ο πρώτος αντιπρόεδρος Μανώλης Διακογιώργης, ο Γενικός Γραμματέας της αδελφότητάς μας Κοσμάς Σακέλης και η Γραμματέας του Ομίλου των Νέων Κατερίνα Μακνή.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά από την Κάρπαθο. Ελπίζω να σας ευχαρίστησαν. Θέλουμε να καλέσουμε την πρόεδρο κοντά μας να έρθει. Έτσι για να δώσουμε ένα αναμνηστικό στους φίλους μας τους Καρπάθιους. Κυρία Πρωτόπαπα, παρακαλώ, ελάτε κοντά μας. Για το σύλλογό τους, την ένδοξη ποντιακή φορεσιά, τη ζύπκα, έτσι να μας θυμούνται και να μας έχουν στην καρδιά τους όπως τους έχουμε κι εμείς. Και να επισκεφτείτε την Κάρπαθο, αξίζει το λίγο ποπιαστικό ταξίδι. Ευχαριστούμε. Εμείς τους πόντιους τους έχουμε ήδη στην καρδιά μας. Εγώ έχω και νύφη πόντια. Ένας λόγος παραπάνω. Η Ράνια είναι νύφη μου, του αδερφού μου γυναίκα. Και έχω ξαναέρθει σε πολλές εκδηλώσεις σας. Αγαπούμε και εμείς τα έθιμα όπως εσείς και είδατε πόσα κοινά έχουμε στις ομιλίες που κάναμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε, οι Ολυμπίτες δεν παίρνουν ξένες νύφες, έτσι. Είναι μεγάλη μου τιμή, λοιπόν, και τους ευχαριστώ που με έχουν αποδεχτεί. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο ποντιακό καθαρά πρόγραμμα, θέλουμε να τιμήσουμε τα παιδιά μας. Συνηθίζουμε κάθε χρόνο να τιμούμε τα παιδιά μας, τα μέλη των χορευτικών και πολιτιστικών μας ομάδων, που επιτυχάνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας, γιατί αυτά τα παιδιά συνδυάζουν τις πολύ καλές επιδόσεις στα μαθήματα και την προσήλωσή τους στην παράδοση. Απόδειξη ότι αν κάποιος θέλει, μπορεί να τα πετύχει και τα δύο. Τα παιδιά που θα βραβεύσουμε ήταν εκεί, παρόλο που ήταν μαθητές Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου, είτε κάθε φορά, είτε πολύ συχνά, συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και στις δράσεις μας και τα καμαρώνουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Επειδή λοιπόν είναι ένα κορίτσι, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το κορίτσι, παρόλο που δεν θα έπρεπε γιατί είναι η κόρη μου. Όμως είναι ένα παιδί που είναι από 5 χρονών κοντά στο σύλλογο, στις πολιτιστικές ομάδες, στην οργάνωση του συλλόγου, μέχρι σήμερα που είναι 18 χρονών. Η Δέσποινα λοιπόν Κανάκη Χρυσοχοΐδου, μισή πόντια και μισή Ολυμπίτισσα Καρπαθιά, έχει πετύχει μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων εδώ στον Πειραιά. Είναι κοντά μας. Δέσποινα, τα δώρα τα έχω φέρει όλα από τον πόντο στο ταξίδι που πραγματοποιήσαμε πριν λίγους μήνες. Έχουν όλα ένα συμβολισμό. Είναι κομμάτια που θα τα φοράνε τα παιδιά μαζί με τη φορεσιά. Είναι ένα μεταξωτό ταραμπολός. Κύριε Δήμαρχη, θα μας κάνετε την τιμή να έρθετε να βραβεύσετε εδώ τη Δέσποινα. Σε κάθε ταξίδι μας στον πόντο προσπαθούμε να βρίσκουμε έτσι πολύτιμα κομμάτια της φορεσιάς και να τα χαρίζουμε στα παιδιά μας, γιατί έτσι θέλουμε να τα κάνουμε να αγαπάνε την φορεσιά τους, να αγαπάνε την παράδοσή τους. Ο κύριος Τζουλάκης είναι και εκπαιδευτικός, έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι κατάλληλος για να τιμήσει τα παιδιά μας. Καλησπέρα και από μένα. Με την ευκαιρία αυτής της βράβευσης που μου δίνει τη ευκαιρία να πω και εγώ δύο λόγια, να συγχαρώ το Σύλλογο Τη Μαύρη Θάλασσα και για την πρωτοβουλία που έχει κάθε φορά να μας εκπλήσει με διάφορες άλλες συνεργασίες, με διάφορες συνεργασίες που κάνει με τοπικούς συλλόγους. Η σημερινή πραγματικά συνεργασία που είχε με το Σύλλογο των Ολυμπητών Καρπάθου ήταν μοναδική. Είδαμε ότι έχουν και πάρα πολλά κοινά. Αισθάνομαι πάντως μεγάλη χαρά που σαν εκπαιδευτικός αυτή τη στιγμή μου δίνει τη ευκαιρία να βραβεύσω παιδιά και μάλιστα μαθητές που είχαν μια λαμπρή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους και κυρίως στην πρόεδρο και σε όλα τα παιδιά του συλλόγου. Να καλέσω τώρα κοντά μας μια πολύ αγαπημένη φίλη του συλλόγου, επίσης εκπαιδευτικό, χρημάτισε αντιδήμαρχος παιδείας, η πρόεδρος των υπηρετών, η κυρία Κλέρη Δελιγιάννη.
Δημοκρατία. Θα τιμήσω το παλικάρι μας, τον Κωνσταντίνο Γούτο Κουνατίδη, ο οποίος πέτυχε στο φυσικό, δυστυχώς για μας, στην Κρήτη. Όμως ταξίδεψε σήμερα για να είναι κοντά μας, να συμμετέχει στην εκδήλωση και θα τον απολαύσετε και σε λίγο. Έλα, Κωνσταντίνε μου. Κάτι πρέπει να εφτάμε, να φέρω μα το σουμά. Ένα σκαλιστό μαχαίρι από τα Σούρμενα του Πόντου είναι η περιοχή που φημίζεται για τα υπέροχα μαχαίρια της. Για τον Κωνσταντίνο να το φοράει περήφανα με τη φορεσιά του. Καλησπέρα και από μένα. Να δώσω συγχαρητήρια τόσο στον Κωνσταντίνο όσο και στην πολύ έτσι φιλότιμη προσπάθεια των ποντίων μέσα στα πολιτιστικά δρόμενα της Νέας Μύρνης και στο ότι έχουν καταφέρει να έχουν πλαισιωθεί από νεολαία. Πράγμα πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια στην Πρόεδρο, σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, γιατί αποτελούν τη βασική πρωτογενή πηγή πολιτισμού. Να είστε καλά. Ένα επίσης αγαπημένο μας παιδί, θα τιμήσουμε τώρα, το Σταύρο Ξανθό Βαφιάδη, ο οποίος πέρασε στη Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών, το λέω σωστά Σταύρο μου, ευτυχώς στην Αθήνα και θα είναι κοντά μας και ο Σταύρος πολλά χρόνια χορευτής μας. Θα καλέσω τον κύριο Χρήστο Κατσότη, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, να έρθει να τιμήσει το παιδί μας εδώ. Επίσης και για το Σταύρο μας εδώ, ένα μαχαίρι από τα Σούρμενα του Πόντου. Καλή πρόοδο στα παιδιά και στον σύλλογο βέβαια και η πρόοδος να είναι προς τα μπροστά. Και ο τέταρτος που θα βραβεύσουμε είναι επίσης ένα αγαπημένο μας παιδί. Δεν είναι πόντιος, τον έφερε ο παππούς του κοντά μας πριν από 10 περίπου χρόνια. Όμως ο Γιώργος ο Κωνσταντής κόλλησε μαζί μας, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος ο Κωνσταντής πέτυχε στο τμήμα των... πες το Γιώργο, στο τμήμα των ΤΕΗ, έτσι, στο φαρμακευτικό νομίζω, έτσι. Λοιπόν, ο Χάρης ο Πασβαντίδης παρακαλούμε να έρθει να κάνει την βράβευση. Τον τιμούμε σαν έναν άντρα πόντιο που πάντα βρίσκεται στο πλευρό των ποντίων, υψώνει το ανάστημά του. Αυτό δεν αρέσει καμιά φορά, όμως γι' αυτό, για τη λεβεντιά του αυτή, τον τιμούμε ιδιαίτερα. Έτσι, Γιώργο. Αυτό που εύχομαι στον Γιώργο είναι να μην τραγουδήσει ποτέ εξ αφορμής κάποιας κυρίας το περίφημο τραγούδι «Ρίξε μαχαίρι να κοπώ». Αυτά τα παιδιά που βραβεύουμε είναι το μέλλον του έθνους μας. Αλλά για να υπάρξει μέλλον στην πατρίδα μας πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην ιστορία και το παρελθόν μας. Να είμαστε πάντα δεμένοι με την πολιτιστική μας κληρονομιά και με τις ρίζες μας. Και αυτό κάνει ο σύλλογός μας, ο Σύλλογος Ποντίων της Νέας Μύρνης, που επειδή ασχολούμαι πολύ με τους ποντιακούς συλλόγους, μπορώ να πω ότι είναι στους κορυφαίους συλλόγους της Ελλάδας μας. Συγχαρητήρια, πολλά ράνια. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Και αμέσως τώρα θα περάσουμε στο δρόμενο που σας έχουμε τάξει, που θα είναι αναπαράσταση ενός εθήμου που δεν είναι γνωστό ακόμα και σε πολλούς πόντιους. Η οικογένεια στον Πόντο ήταν πολύ σημαντική. Διασφάλιζε τα ελληνικά ιδεώδη, τα χριστιανικά ήθη, τα ποντιακά έθιμα, την ποντιακή γλώσσα,
τα οποία και μεταλαμπάδευε από γενιά σε γενιά. Η μάνα ήταν το θεμέλιο του σπιτιού. Όταν ερχόταν η ευλογημένη ώρα της γέννησης ενός παιδιού, την έμποδο, η βαρεσμέντσα, δηλαδή την εγκυμονούσα, αναλάμβανε η μαμή, με τη βοήθεια της οποίας λάμβανε χώρα ο τοκετός στο σπίτι. Οι γειτόνισσες που συγκεντρώνονταν για να βοηθήσουν, επικαλούνταν τη βοήθεια του Άι Λευτέρ, που ήταν ο προστάτης των επίτοκων. Η διαδικασία του τοκετού ήταν γυναικεία υπόθεση. Οι άντρες περίμεναν με αγωνία, συνήθως στο καφενείο, για να μην μπλέκονται και στα πόδια των γυναικών. Η μαμή έκανε την αναγγελία της γέννησης του παιδιού, λέγοντας συνήθως «Φως ομάτεσουν, αγούρεν» ή αν ήταν κορίτσι «Φραντάλαεν, φωτάς άμον των ήλων». Φραντάλα δηλαδή ζουμπουρλούδι, και ήταν προνόμιο βλέπετε τότε. Το έχω πει σε άλλους καιρούς, έπρεπε να ζούμε. Έπρεπε λοιπόν να κάνει αυτή την αναγγελία και βέβαια η μαμή έπαιρνε ένα πολύ γενναίο φιλοδόρημα. Η λεχόνα παρέμενε στο κρεβάτι 5-6 μέρες και μέχρι 40 μέρες έκανε μόνο σπιτή δουλείας, σπιτικές δουλειές. Στις 40 αυτές μέρες δεν έπρεπε να περάσει από το σπίτι ούτε κηδεία, ούτε γαμήλια τελετή, ούτε να μεταφέρεται σφάγιο. Υπήρχε πρόληψη ότι πατίεται το νεογέννητο και η λεχόνα, οπότε το μωρό δεν θα πατούσε στα πόδια του και η μητέρα θα πάθαινε επιλόχιο κατάθλιψη. Στο διάστημα των 40 ημερών, οι συγγέννησες και οι γειτόνισσες πήγαιναν εκλεκτά εδέσματα, τα παραμόνε, γιατί παρέμεναν και στο σπίτι να κάνουν παρέα, για τη λεχόνα, δηλαδή φούστορων, ξέρετε τα αυγά με το φρέσκο το βούτυρο, χτινή βούτορων, πρωτόγαλα, γαλόσουπα, τσιριχτά, εκλεκτά φρούτα, γιατί η μητέρα, όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να ανακτήσει τις δυνάμεις της, αλλά έπρεπε να επιτελέσει και το ιερό καθήκον του θυλασμού. Πρώτου σαραντήσει το νεογέννητο, συνήθως ανάμεσα στις 10 με 20 μέρες, έπρεπε να βαπτιστεί, έτσι ώστε να συγχωρεθεί από το προπατορικό αμάρτημα, και έτσι, εάν το νεογέννητο ομιγέννητο έφευγε πρόωρα από τη ζωή, να πήγαινε στον παράδεισο. Ας μην ξεχνάμε πόσο ανεπτυγμένο ήταν το θρησκευτικό συνέστημα των ποντίων, αλλά και πόσο πολύ μεγάλη ήταν η παιδική θνησιμότητα τα χρόνια εκείνα. Ήταν υποχρεωτικό το πρώτο παιδί, το πρωτικάρ δηλαδή, να αναδεχτεί, να βαφτίσει εκείνος που στεφάνωσε το ζευγάρι των γονιών του για να λυθούν τα σταυρωμένα χέρια του από τη στέψη. Ο δεξάμενον, όπως τον λέμε ποντιακά τον ονό, η γυναίκα του, η δεξαμέντζα, και το βαφτιστήρι είναι το δεξιμάτ. Ο δεξάμενον έδινε και το όνομα του μωρού, που συνήθως έπαιρνε το όνομα του παππού ή της γιαγιάς, από τη μεριά του πατέρα πρώτα, αλλά ο δεξάμενον είχε και το δικαίωμα να δώσει και το όνομα της δικής του επιλογής. Συνέβαινε πάρα πολύ συχνά αυτό παλιότερα. Άλλωστε την εποχή εκείνη, ας μην ξεχνάμε, ότι έκαναν πολλά παιδιά και έτσι όλο και κάποιο παιδί, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, θα μπορούσε να πάρει το όνομα του παππού και της γιαγιάς. Οι γονείς, ως κάλεσμα στον ανάδοχο, έστελναν μια λαμπάδα. Τα έξοδα της βάφτισης, που ποντιακά τα λέμε φωτίσε, αφού φωτιζόταν το μωρό, ήταν του αναδόχου, ο οποίος βγαίνε με τα κεριά στην εκκλησία και έφερνε το ρακί ή το κρασί για το κέρασμα. Χαρακτηριστικό στα φωτίσε στον πόντο ήταν η παραμονή της μητέρας στο σπίτι, κατά τη διάρκεια της τέλεσης του μυστηρίου στην εκκλησία. Ο πατέρας του μικρού είχε βοηθό του τη μαμή και βέβαια του συγγενείς. Η συγγένεια δια της κολυμπήθρας θεωρούνταν εξίσου στενή με την εξαίματο συγγένεια. Γι' αυτό και δύο παιδιά που είχαν τον ίδιο δεξάμενον ή δεξαμέντζα δεν παντρεύονταν αφού θεωρούνταν πνευματικά αδέρφια. Ο ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος να δωρήσει στο βαφτιστικό του τα πρώτα του ρούχα, αλλά και αργότερα να νοιάζεται και να φροντίζει για την ανατροφή, τη μόρφωση και την πορεία του στη ζωή. Μόλις ο παπάς έλεγε το όνομα του νεοφώτιστου, τα μικρά παιδιά έτρεχαν γρήγορα από την εκκλησία στο σπίτι για να αναγγείλουν στη μητέρα το όνομα και να πάρουν τα σιχαρέτκα, δηλαδή το φιλοδόρημα. Τώρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό το δρόμενο. Η κυρία Φωτιάδου θα έρθει εδώ να συνεχίσει την αφήγηση, γιατί εγώ είμαι και συμπεθέρα, η μάνα, η γιαγιά τη Μωρή, ας λέμε. Λοιπόν, κυρία Φωτιάδου, και πάμε να ξεκινήσουμε το δρόμενο. Καλησπέρα
καλύτερα και από μένα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό έθιμο της βάφτισης που εφαρμοζόταν κυρίως στον Ανατολικό Πόντο, στις περιοχές της Ματσούκας, της Κρόμνης και σε αρκετά χωριά της Τραπεζούντας ήταν το σκούλισμαν. Μετά τη βάπτιση του βρέφους, ο ανάδοχος έκοβε μια τούφα μαλλιά, έναν σκουλίν, από το αρχαιοελληνικό σκόλι και τη ζύμωνε με κερί. Το μείγμα αυτό το κολούσε στο κάτω μέρος του κεντρικού δοκαριού της στέγης του νεοφώτιστου σαν αναμνηστικό της βάπτισης. Από εκεί προέκυψε και η έκφραση «Κερίν έχομεν σε έναν τάλον», δεσμός που θεωρούνταν πολύ ισχυρός. Τόσο ιεροί θεωρούσαν την κουμπαριά που έλεγαν «Αδελφοσύνη σκούτε και κουμπαροσύνη κάθεται». Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το έθιμο του σκουλίσματος σε ορισμένα χωριά με ανάμεικτο πληθυσμό, δηλαδή Έλληνες Ποντίους και Τούρκους, είχε επεκταθεί και μεταξύ τους αφού οι Ελληνίδες σκούλιζαν τα βρέφη των Τούρκων, χωρίς βέβαια να γίνει και βάφτιση. Η Τουρκάλα που αποκτούσε νέο παιδί θεωρούσε καθήκον της να σκουλίσει το μωρό της, να σκουλίσει το μωρό της. Παρακαλούσε λοιπόν μία Ελληνίδα, τότε οι άνδρες σχεδόν όλοι έλειπαν σε μακροχρόνια ξενιτιά, να δεχθεί να το σκουλήσει. Εκείνη δεχόταν ευχαρίστως γιατί πίστευε πως αυτό που θα έκανε ήταν θεάριστο έργο, σαν να κάνει μία μισή βάπτιση αλόθρησκου. Καθορισμένη λοιπόν ώρα και ημέρα πήγαινε στο σπίτι του βρέφους που έπρεπε να σκουλήσει. Εκεί την υποδέχονταν με τιμές, χαρά, οι γονείς και οι οικοί του βρέφους. Η Τουρκάλα μάνα τοποθετούσε το μωρό στην αγκαλιά της Ελληνίδας, αφού φιλούσε με υπόκληση το χέρι της. Εκείνη το έπαιρνε και ενώ όλη η οικογένεια του μωρού παρακολουθούσε με ευλάβεια και ιερότητα την τελετή, έκοβε μία τούφα μαλλιά, ένα σκουλίν ή νούδι όπως το έλεγαν. Και αφού τα ζύμωνε με κερί, απαγγέλνοντας αυτοσχέδιες ευχές για τη μακροημέρευση και προκοπή στο καλό του βρέφους, κολούσε στο κάτω μέρος του κεντρικού δοκαριού της στέγης το μείγμα. Ακολουθούσαν ευχές και από τους οικείους του μωρού και προσφορά γλυκών και κεράσματων. Από την ημέρα εκείνη η Τουρκάλα και η Ελληνίδα προσφωνούσαν η μία την άλλη κουμπάρτσα, δηλαδή κουμπάρα. Το μωρό δε αποκαλούσε την Ελληνίδα δεξαμέντζα, αναδεξαμένη, δηλαδή νονά, όπως εμείς οι απόντοι αποκαλούμε την νονά μας. Έτσι από την ημέρα εκείνη του σκουλίσματος άνοιγε ανάμεσα στις δύο ετερόθρησκες και αλλοεθνείς οικογένειες μία μονόδρομη όμως συγγένεια. Λέμε μονόδρομη συγγένεια γιατί πάντα πηγή της τέτοιας συγγένειας ήταν η τελετουργική πράξη της Ελληνίδας, εφόσον σκούλισμαν από Τουρκάλα σε Ελληνόπουλο δεν γινόταν ποτέ. Το κολλημένο μείγμα του κεριού και των μαλλιών στο κεντρικό δοκάρι της στέγης διατηρείτο με ευλάβεια από την οικογένεια αλλά και από το μωρό, που σαν μεγάλωνε το έβλεπε με χαρά και το φρόντιζε με ευλάβεια, γιατί υπήρχε η πρόληψη πως εκείνος του οποίου το μείγμα έπεφτε θα διέτρεχε κίνδυνο η ζωή του. Συγκινητικό είναι το γεγονός ότι δεκαετίες μετά τον ξεριζωμό, επισκέπτες στον Πόντο μπορούσαν να δουν ακόμα κολλημένο σκούλισμαν στις στέγες των σπιτιών. Πολλοί μάλιστα ηλικιωμένοι Τούρκοι ζητούσαν με συγκίνηση πληροφορίες για τη δεξαμέντσα του, την ονά τους που ο ξεριζωμός την είχε πάρει στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι Τούρκοι είναι πιθανό να κατάγονται από προγόνους χριστιανούς, Έλληνες, βιαίως εκτουρκισθέντες. Άλλωστε, μέχρι σήμερα ζουν στον Πόντο χιλιάδες ποντιόφωνοι με ποντιακό τρόπο ζωής, κουζίνα, μουσική, χορό, ήθη και έθιμα και αγάπη για τους Έλληνες. Δεν είναι άραγε και αυτοί οι αδέλφια μας? Ευχαριστώ. Ναι.
το γιοσμάν το πεθερό, βρε άστρος. Να είστε καλά. Ελάτε τώρα, στήμα σας παράδει. Χάιτε, χάιτε. Πάντα ή καέμορφα χαμπάρι να φέρετε. Να χαρεντερίζετε τα... Ελάτε τώρα, ας κάνουμε. Και ας αναμένουμε να... Χάιτε, πάρτε πυροσκία να τρώτε, πουλό μου. Χάιτε, κουμπάρε, χάιτε, τώρα αναμένουμε στη Δεσποινή στο σπίτι. Χάιτε, ας προπατούμε. Δεξαμέτσα, έπαρ το μωρό και πάμε. Ας αγώνουμε στη στράτα. Τα κερία, τα κερία. Άρα έρχονταν. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε. Ρίζα μου, δεν φτάσετε. Πάρε, πάρε. Καλώς ήρθατε. Πάντα άξιο. Αχ, το γιαυρόπο. Ένα σπαλά. Πρέπει να εφτάγω μετάνοιες. Α, έτσι είναι μόνο. Α, τώρα τα νεολαία τα πολλά κυτερούνα τα. Με τα εκκλησίας πολλά πολλά και φτάνε. Τρία έτσι. Α, έτσι, έτσι. Άιτε παντάξιο, κουμπάρα, κουμπάρα. Για βράβο μου εσύ! Εφωτίες, Γιάννης Χριστιανός! Σικάρι μου! Γουρπά να ίνουμε για τεσέν, πουλόπο με! Κουμπάρα, που στα 7 χρόνια το χρήμα θα έχει σιγούλας. Να καλοτερήσετε, να μύρουν σάψιμο και σονερό. Α, στα 7 χρόνια κι ύστερα, το κρίμα έντε μόνο. Από το Θεό αξιών, τη χαρά να ελέγχουμε, κουμπάρα. Λάζαρε μου, είσαι όμορφη, Λάζαρε. Ποιος τον πεθερώνας, γιος μας. Τι. Μη φερίζα πια στερέα, μπουρφάνη σε μόνα ήρωμη. Να μαθήσα τον και να τιμά το όνομα. Τρανός Λάζαρος να είναι. Παναγία, ευλογημένον το όνομα σου. Εξίωσες μας και καλωσόρισαμε στην Ορθοδοξία των νεοφώτιστων των Λάζαρων. Έτσι όπως λέσατε, έτσι όπως λέσατε, συμπέθερε. Γελέψτε έμορφο με το όμορφόνε μου. Εγώ είπα την ένα μαντοζίνη χωμναβάλ. Αλλά τα νεολαία τα κυτερούνα τα. Γιατί εγώ καμία κι ανασπάλω. Τον πόνο τέζησε η καλομάνα. Πέντε αγούρι επήκε. Και έναν τεκ μπορίτς. Για το ήταν πολλά εμόρφων. Εφόνταζε να μον τον ήλον, αμοντεμέτερων των μωρών. Επήρε ατομία και μπήκε σε έναν χαρά, σε ένα γάμοντε με εξάλτο χωρίο. Εγγυκά είδα να την. Ουι, τέμορφο είσαι και τέμορφο. Εκλώσταν στο σπίτι. Το κορίτσι έρουξε να φκά. Πυρετό. 40. Το έχει το μωρό, το έχει το μωρό. Σαν 10 ημέρε έχασαν το μωρό. Μα να το λες, είναι να μην πιστεύσω, ματ. Για να το βάλω ένα ματοζίνιχο το μωρό, ζάντε να. Άιτε, άιτε ας τώρα, άιτε. Λοιπόν, η μέρα τέρε ντεύρε να λέει. Ας εφτάμε το σκούλιγμα, α το έθιμον τε πίναντε με τέρση κρόνι, εκικά και στη σάντα και στη ματσούκα. Κουμπάρε, φέρτε, φέρτε για τον κουμπάρο, κορίτσε, φέρτε ένα ψαλίδ, φέρτε ένα ψαλίδ. Φέρτε ένα ψαλίδ για τον κουμπάρο να εφτάει το σκούλιγμα. Φέρτε ένα ψαλίδ. Κοιτή. Απασάρευτα, απασάρευτα. Το είπα εγώ πρέπει να φτάω το. Κουμπάρε, έπαρα δακέ στο ψαλίδ και κόψον τη μωρή τα μαλλία και θα ζουμόντζα το. Τα μαλλία δακέ είναι. Τα μαλλία δακέ είναι, κουμπάρε. Εσάσεψε και ο κουμπάρον. Κουμπάρε, ο κόσμο πάνε να ελέπ. Τα τυρέσει με λέπνε. Αλλότερο να ήταν τραντέλε μα. Α τώρα ζουμόνε το αδακέ με το κερί.
Τα Μαλία τιμωρεί το σκουλίν που έλεγα, ζουμώνα το που είπε σας Αμπράνα και η Μαρίνα. Καλό τυχονέ το μωρό, καλό τυχονέ. Άιντε, α τώρα παραβούτο, παιδεία, σκώστε το μετά, το δεξάμενο νικικά να κολλίζετο. Ο άντρας είναι ξάκι καλατσέμ, ξάκι καλατσέμ, καλατσέμ ο αδαπές. Πέθα τον, βρίστε. Γερβάσιε μέρισε. Α, εφτάει το δύσκολο τη δουλεία. Εφτάει όμως το δύσκολο τη δουλεία. Άιντε παιδεία, α τώρα έρθεν η ώρα τη και με τζες. Πρέπει να γλεντούμε. Ανέστη, τραγούδι να ανασυγκίνα τα έμορφα τα τραγωδία στην πατρίδα σου. Άιντε, γιάννε, περικλή. Γεράστε και τα παιδεία, άιντε μη στέκετε. Πυροσκία, εκικά, λαβάσια έμορφα. Άιντε καθίστε αστρώτε. Μέρφατε παιδεία, χορεύομαι. Σημαίνω πάνω έμνε ένα δέντρο πόν. Συμπαρχάρτα σημαίνω πάνω έμνε ένα δέντρο πόν. Αχ, όντε σάρνη με δίψανα. Να ηλίε με, να ηλίε με. Εφέρνες με νερό πόν. Και όντε σάρνη με δίψανα. Να ηλίε με. Μικρόν αρνή, εφέρνες με νερό πόν. Ασία μου τα ψηλά ρε, ασία ο Λάζαρο, σημεία Σιμών. Έχει και καθά δέντρο πως ο παρχάρ που είναι καθισμένο. Καθά δέντρο πως ο παρχάρ που είναι καθισμένο. Σμένο να χ, τα παόλια εξερνάτο. Να ηλίε μεν, μικρόν αρνή. Κι η καρδιά μεν κανένον. Κι τα παόλια εξερνάτο. Να ηλίε μεν, μικρόν αρνή. Κι η καρδιά μεν κανένον. Άιντε, σκαλώστε. Ένα τις παίξτε, ένα τις. Yeah.
Σιρκεύει το αίμα. Το μάτω καταπάνω θα σιρκεύει το αίμα. Τη ριάνη μου με και κλαίγω, σε κανά τη δε κυλαίγω. Σε ένα νεμόφο κορτσοπό τα παραπονά θα λέω. Σε ένα νεμόφο κορτσοπό τα παραπονά θα λέω. Ελάτε σε χώρες.
Σορμανόπολη τρίγωνα η κόρολα. Ακεί πέρα Σορμανόπολη τρίγωνα η κόρολα. Εστέκει και πίνε ξύλα η τρίγωνα η κόρολα. Εστέκει και πίνε ξύλα η τρίγωνα η κόρολα. Όταν έρθει στον κόσμο ένα μωρό, εμπολάτρανον χαρά.
Και εμείς οι γονείς πρέπει να βοηθούμε τα παιδιά μου για να εφτάνε μωρά. Αλέως η Ελλάδα μου και η ρίζα μου θα χάτε. Και τώρα παιδιά, άιτε, ας τελένουμε το γλέντο όπως θέλαιναν Ντεμετέρ. Σύρων έναν καρσιλαμά, τον καραλάζον, για τον συμπέθερο Ντεμέτερον, τον λάζον, τον τερζάν, που έρθουν σήμερα να δά και έτον μακρινό ταξίδι, γιατί μέσα μας και πολλά, πολλά έχω στην καρδία μου, γιατί πολλά επήκε για Ντεμετέρς και πολλά εφτάει ακόμα, από την Αυστραλία ως την Αμερική, μέχρι την Αφρική έχει φτάσει η χάρη του. Να είσαι καλά, Λάζαρε, έχουμε ανάγκη από εσέν. Πάμε καραλάζο, παιδιά. Εσάς πολλά έμορφα χωρώντας. Σκαλώνομαι λοιπόν, παιδεία, μέριστουν. Ήστουν έτοιμοι, να ξεκινούμε.
Ελάτε, σερεύτε τα τραπέζια, τα παιδεία πολλά είναι. Το σημείο αυτό θέλω να σας πω ότι τα παιδιά μας συναντιούνται κάθε Σάββατο απόγευμα. Οτιδήποτε πληροφορίες θέλετε υπάρχει στο έντυπο του Συλλόγου που έχουν έξω στη γραμματεία εκεί του Συλλόγου, ο Σάββας ο Ζευγαρόπουλος που είναι έξω, η Αθηνά, η Σκουλά, η Παπαδοπούλου, ο Γιώργος ο Βαφιάδης. Συναντιόμαστε λοιπόν κάθε Σάββατο απόγευμα στο 3ο-13ο Δημοτικό Σχολείο Αρτάκης και Αιγαίου. Κάνουμε πάντα τις πρόβες μας με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής. Έχουμε μια ανοιχτή αγκαλιά για πόντιους και μη πόντιους, για παιδιά από 5 έως 95 χρονών, γιατί στην εποχή μας χρειαζόμαστε όλη χαρά, ελπίδα, χαμόγελο και όνειρα. Αυτό προσπαθούμε εμείς να πετύχουμε και όχι μόνο οι νέοι έχουν αυτό το δικαίωμα, αλλά και εμείς οι ωριμότεροι και οι πολύ ωριμότεροι από εμάς. Στη διδασκαλία των χωρών είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος, ένα εξαιρετικό παλικάρι, γι' αυτό και έχει καταφέρει να μαζέψει τη νεολαία κοντά του και εγώ στο πλευρό του, γιατί έχουμε πολλές χορευτικές ομάδες, ξεκινάμε από τις 5 παρατέταρτο. Ο Παναγιώτης ο Μιστακόπουλος είναι ο χοροδιδάσκαλός μας. Οι μουσικοί που μας συνοδεύουν κάθε φορά είναι τα αξιόλογα παλικάρια που βλέπετε, ο Περικλής ο Κατσότης, τον Ταούλη, ο διεθνής Περικλής Κατσότης, ο Ανέστης ο Ιακημίδης, ο επίσης διεθνής και ο Γιάννης ο Καζαντζίδης, παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα στο σύλλογο. Ο Γιάννης ο Φωτιάδης. Ο Γιάννης ο Φωτιάδης. Ναι, ο Καζαντζίδης είναι όλος ο λιράρης μας που θα δείτε τώρα που θα χορεύει και ο Παναγιώτης ο Καζαντζίδης τον Ταούλη. Τα παιδιά μας λοιπόν ταξιδεύουν κάθε χρόνο στον κόσμο γιατί τους καλούν ποντιακά σωματεία και πηγαίνουν και τους δίνουν χαρά. Τώρα λοιπόν τα παιδιά μας εδώ θα παίξουν. Είστε έτοιμοι παιδιά? Παναγιώτη. Πάμε λοιπόν, σκαλώνομαι. Λαφράγκα και τρία την Κότσαρη. Δύο χωροί που δεν είναι πολύ γνωστοί. Θα χορέψουν τα παιδιά στην έναρξη. Ρίζες που ξεκινούν από την αρχαιότητα, διαπερνούν το Βυζάντιο και φτάνουν στις μέρες μας. Εμείς γευόμαστε τους πολύτιμους καρπούς τους, που είναι τιμή στους προγόνους μας. Πόθος και πάθος για τον πολιτισμό μας, προσήλωση στην οικογένεια, τη φιλία, την αγάπη. Αγάπη στις καρδιές μας, ανοχή στη διαφορετικότητα, ομόνοια και αλληλεγγύη μεταξύ μας, όνειρα για το μέλλον. Έτσι εμείς νοούμε την παράδοση
Έτσι σκεφτόμαστε και εσύ αισθανόμαστε όλοι όσοι ασχολούμαστε με την παράδοση. Στην ημέρα τα παιδιά μας θα μας ταξιδέψουνε. Τικ ημέρα, σηκωφτών. Γιατί μέσα στο Σεπτέμβρη είχαμε ακόμα 3-4 εκδηλώσεις με κορυφαία τη συμμετοχή μας στην Αργυρούπολη στις εκδηλώσεις που έκαναν για του Σταυρού αλλά και πριν 4 μέρες που εμφανιστήκαμε στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών στο Θέατρο Δώρα Στράτου και οι κριτικές που έλαβαν τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα εγκομιαστικές γιατί το Θέατρο Δώρα Στράτου είναι ο ναός της παράδοσης και όποιος περνάει από εκεί και παίρνει άριστα σημαίνει ότι πραγματικά το αξίζει. Τα παιδιά μας λοιπόν τώρα θα μας χορέψουν 3 χορούς που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί. Το Ομάλι από την περιοχή της Γαράσαρης, της Νικόπολης εκεί με το σπουδαίο κάστρο. Στη συνέχεια Τσαραχότ από το χωριό Τσαράχ. Και τέλος διπλό Ομάλ Δυτικού Πόντου. Shut up.
σημαντικότερο λιμάνι του Ευξήνου Πόντου σήμερα είναι η αρχαία Μισός, η πανέμορφη Σαμσούντα. Στη Σαμσούντα, αντί για πυρίχιο, οι Πόντοι χόρευαν ένα πολύ δυναμικό χορό που έπαιρνε το όνομά του από την περιοχή, το χορό Σαμσόν. Αυτό θα μας χορέψουν τα παιδιά μας. Και φημίζεται ιδιαίτερα για τα ήθη έθιμα και τις παραδόσεις της. Οι ματσουκάτσες, οι γυναίκες δηλαδή της Ματσούκας, ήταν πολύ δυναμικές. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το ότι στην περιοχή αυτή, στη μοναδική του Πόντου, οι γυναίκες χόρευαν ατσαπάτ. Τα κορίτσια μας τώρα λοιπόν θα χορέψουν το γυναικείο ατσαπάτ της Ματσούκας. Thank you.
λέει και ο αγαπημένος μου Λάζος. Πραγματικά, όχι σαν εμάς τους Πόντιους, σαν εμάς τους Έλληνες. Πραγματικά δεν είναι κανείς. Αυτό λοιπόν ας το κρατήσουμε γερά στην ψυχή μας και ας το μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας. Και τώρα δυο παλικάρια μας, ο Παύλος και ο Φώτης. Θα μας χορέψουν πιτσάκ οινί, το χορό των μαχαιριών. Έναν χορό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός, αλλά που ήταν έτσι πολύ σπουδαίος και πολύ θεατράλη χορός. Για να μπορέσει να διατηρήσει την ταυτότητά του, να μπορέσει να διατηρήσει τα σύνορά του. Μήπως και μάχες δεν καλούμαστε να δώσουμε σήμερα σε άλλο επίπεδο για να διατηρήσουμε αυτά που μας παρέδωσαν οι προγονείς μας. Ας είμαστε λοιπόν σε αυτό το μετερίζει παρόντες στις μάχες που πρέπει να δίνουμε σήμερα. Αποχαιρετώντας σας, τα παιδιά μας τώρα, θέλω να σας πω ότι την άλλη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, η ομάδα μας δυναμικά συμμετέχει στο 9ο Πανελλήνιο Παμποντιακό Φεστιβάλ Χορών που φέτος γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ήταν αυτό που πέρυσι έγινε στο ΟΑΚΑ. Συμμετέχει λοιπόν δυναμικότατα όλη η ομάδα μας. Και το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου
εκδράμουμε για το Πήλιο, όπου και εκεί θα δώσουμε δυναμικό παρόν. Τα παιδιά μας λοιπόν σας αποχαιρετούν με τσαραχότ και αμέσως μετά θα παίξουν τα παλικάρια μας εδώ να χορέψουμε κι εμείς, όσοι τουλάχιστον θέλετε να χορέψετε για λίγο, πριν αποχαιρετιστούμε για φέτος και σας δώσουμε ραντεβού για τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, με την ευχή να είστε όλοι καλά και να βρισκόμαστε πάντα σε τέτοια χαρμόσυνα συμβάντα. Πάμε παιδιά, τσουρτούγουζους!